Είναι Τρίτη απόγευμα, 4 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα, πάει 4 και 11. Και σήμερα μαζί μέχρι τις 6 με αρκετά θέματα τα οποία θα συζητήσουμε με εσάς και τους καλεσμένους μας. Σε λίγο θα μιλήσουμε με τον διευθυντή της ΕΤΕΚ για το πρόγραμμα των ημερών μηχανικής. Με το ανοιχτό πανεπιστήμιο στη συνέχεια, γιατί είναι εποχή που πρέπει κάποιος να αποφασίσει και να δηλώσει αυτό το οποίο θέλει να σπουδάσει και δίνονται ευκαιρίες για ανθρώπους όλων των ηλικιών και όλων των τάξεων. Θα τα πούμε αυτά σε λίγο. Θα μιλήσουμε επίσης για ένα ενδιαφέρον συνέδριο γυναικών που γίνεται στην Λεμεσό. Είχαμε μιλήσει τηλεφωνικώς πριν από αρκετές ημέρες. Σήμερα θα φιλοξενήσουμε εδώ δύο από τις γυναίκες οι οποίες θα μιλήσουν στη διάρκεια του συνεδρίου. Την επόμενη ώρα θα μιλήσουμε για διαχείριση σκουπιδιών, που δυστυχώς είναι ένα τεράστιο πρόβλημα στην Κύπρο. Και επίσης θα φιλοξενήσουμε τον καρδιολόγο μας, τον Ιωσήφ το Μουτήρη, για να απαντήσει στα δικά μας αλλά και στα δικά σας τα ερωτήματα. Οι μέρες μηχανικής λοιπόν είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο κ. Χατζιοδυσσέος. Κύριε Χατζιοδυσσέος, γεια σας. Γεια σας, καλό απόγευμα. Να είσαστε καλά και σήμερα αντιλαμβανόμαστε ότι δώσατε και τη δημοσιογραφική διάσκεψη για τις ημέρες της μηχανικής 2015, που είναι μια μεγάλη γιορτή της επιστήμης αυτής. Αυτός είναι ο σκοπός, κυρία Βιολάρη. Είναι ένας θεσμός ο οποίος εισάγεται φέτος για πρώτη φορά στην Κύπρο, αν και είναι μια πρακτική που υπάρχει στο εξωτερικό, ένας θεσμός που υπάρχει σε αρκετές χώρες του εξωτερικού. Η προσπάθεια δική μας είναι, ξεκινούμε φέτος δειλά-δειλά, και η προσπάθεια είναι να καθιερωθεί ως θεσμός πλέον και στην Κύπρο. Και πώς ακριβώς θα το γιορτάσουμε εμείς εδώ στην Κύπρο? Κοιτάξτε, η προσέγγιση που έχουμε υιοθετήσει ως ΕΤΕΚ είναι, καταρχήν γίνεται μια προσπάθεια για να απευθυνθούμε προς όλα τα κοινά, προς όλα τα ακροατήρια που ενδιαφέρονται για το θέμα της μηχανικής. Και για να εξηγήσω, σίγουρα ένα πολύ σημαντικό κοινό για το επιμελητήριο είναι τα μέλη του. Έχουμε σχεδόν 12.000 μέλη που αφορούν μια σειρά από επαγγέλματα, αρχιτέκτονες, μηχανικούς, επιμετρητές, πολεοδόμους. Σίγουρα ένα μεγάλο κομμάτι των εκδηλώσεων είναι προσαρμοσμένο σε αυτά τα κοινά, σε αυτές τις 12.000-13.000 σχεδόν μέλη μας. Ένα άλλο όμως πολύ σημαντικό ακροατήριο στο οποίο θέλουμε να απευθυνθούμε είναι οι νέοι μας. Και όταν λέω ναι, οι νέοι μας, εννοώ και τους φοιτητές που ήδη σπουδάζουν και θα αποτελέσουν μελλοντικά τα μέλη του επιμελητηρίου, τους μηχανικούς του τόπου, αλλά και τους μαθητές. Τους μαθητές μέσης εκπαίδευσης, προς τους οποίους μέσα από συγκεκριμένες δράσεις και πρωτοβουλίες που το επιμελητήριο έχει αναλάβει, προσπαθεί να έρθει κοντά τους, να χτίσει κάποιες γέφυρες επικοινωνίας. Και να τους προσανατολίσει με κάποιο τρόπο, έτσι, σε αυτές τις επιστήμες. Αυτό θα έλεγα, διότι είχα ακούσει και την εισαγωγή σας και είχατε πει κάποια πράγματα για τις σπουδές, ότι είναι καιρός που ξεκινούν σιγά σιγά οι νέοι να επιλέγουν και τους κλάδους σπουδών που θα ακολουθήσουν, τα προγράμματα σπουδών στα οποία θα γραφούν. Και αυτό που με την ευκαιρία και της εισαγωγής σας ήθελα να πω, είναι ότι ιδιαίτερα αν κάποιος θα ενδιαφέρεται για να σπουδάσει σε κλάδους μηχανικής, μπορεί και στην ιστοσελίδα μας να απευθυνθεί για να μαζέψει πληροφορίες σε σχέση με τα επαγγέλματα που ρυθμίζονται βάσει του ΕΤΕΚ, αλλά και αυτό είναι πολύ σημαντικό που θα πω, να συλλέξει και πληροφόρηση σε σχέση με την αναγνώριση του προγράμματος σπουδών το οποίο ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει. Αυτό είναι κρίσιμο, αντιλαμβάνεστε, διότι κάποιος να ξοδέψει κάποια χρόνια και κάποια χρήματα σίγουρα για να αποκτήσει ένα προσόν, πρέπει οπωσδήποτε να είναι βέβαιος ότι μετά θα μπορέσει να ασκήσει το επάγγελμα. Και είναι πάρα πολύ καλό αυτό που κάνετε, να ενημερώσετε τα παιδιά, τα οποία είναι λίγο πελαγωμένα σε αυτό το στάδιο, τι ακριβώς θα κάνουν. Έτσι είναι. Κοιτάξτε, ως επιμελητήριο είναι ένα πράγμα το οποίο το τρέχουμε. Δηλαδή, πολύ συχνά, θα έλεγα σχεδόν επί εβδομαδιαίας βάσης, πάμε σε σχολεία, σε λύκεια, μιλούμε σε μαθητές, συμμετέχουμε σε εκδηλώσεις, εκθέσεις που γίνονται εκπαιδευτικές για να ενημερώσουμε τα παιδιά σε σχέση με τα επαγγέλματα που υπάγονται τουλάχιστον κάτω από το επιμελητήριο, με τα προγράμματα που προσφέρονται στην Κύπρο και είναι ορισμένα, τι θα πρέπει να προσέξουν αν θα πάνε στο εξωτερικό, ούτως ώστε το δίπλωμα που θα αποκτήσουν να είναι αναγνωρισμένο.
Κάνουμε ιδιαίτερες προστάσεις γι' αυτόν, αλλά στα πλαίσια των ημερών μηχανικής έχουμε εντάξει και ένα διαγωνισμό, τον οποίο πρέπει να πω ότι είναι ο τρίτος χρόνος που τρέχουμε, ο οποίος είναι κάτω από τον τίτλο «Δράση για την ενέργεια», και στα πλαίσια του οποίου οι μαθητές μπορούν να ετοιμάσουν μικρά έργα ή έστω μια έκθεση που να προάγει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να προάγει θέματα που έχουν να κάνουν με την προστασία του περιβάλλοντος. Και αυτός είναι ένας διαγωνισμός που σας λέω, έχω ήδη πει ότι είναι στον τρίτο χρόνο. Φαίνεται να υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σιγά σιγά ανεβαίνει και το επίπεδο των προτάσεων που υποβάλλονται, και είναι μια ευκαιρία σε νέα παιδιά μέσης εκπαίδευσης να έρθουν κοντά στο επιμελητήριο, να επισκεφτούν εδώ τους χώρους μας, να προβληματιστούν για θέματα επιστήμης και μηχανικής. Βλέπουμε ότι είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Και θα ενημερωθούν και μέσω των σχολείων τους ή μόνο από την ιστοσελίδα μπορούν να ενημερωθούν? Γι' αυτό ιδιαίτερα υπάρχει μια πολύ στενή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. Η ενημέρωση γίνεται από το Υπουργείο Παιδείας. Στην Επιτροπή που αποφασίζει για τις διαδραπεύσεις συμμετέχει και το Υπουργείο Παιδείας. Φέτος ειδικά έχουμε εξασφαλίσει και τη βοήθεια ενός πανεπιστημίου που θα μπορεί να δώσει και εργαστηριακή υποστήριξη, αν και εφόσον απαιτηθεί, για κάποιες από τις προτάσεις. Κάθε χρόνο προσπαθούμε να αναβαθμίσουμε. Και φέτος είπαμε ότι αφού προχωρούμε και με αυτή την πρωτοβουλία με τις μέρες μηχανικής, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να το εντάξουμε σε αυτή την ενότητα, απευθυνόμενη και σε αυτή τη γιορτή, όπως θέλουμε να την υλοποιήσουμε, και στους μαθητές. Υπάρχει και προσπάθεια, όπως έχω πει, και με τους φοιτητές. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε έρθει σε επαφή με όλα τα πανεπιστήμια πανκύπρια και τους έχουμε ενημερώσει ότι το μελητήριο προτίθεται να απονέμει βραβεία για τις καλύτερες μελέτες φοιτητών, και θα πραγματοποιηθούν επίσης σε όλα τα πανεπιστήμια, και υπάρχει ήδη πάρα πολύ καλή ανταπόκριση, έχουν σχεδόν όλοι απαντήσει θετικά. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις στους χώρους του πανεπιστημίου ξεχωριστά, στο κάθε πανεπιστήμιο ξεχωριστά, προκειμένου να εξυπηρετηθούν καλύτερα και οι φοιτητές, όπου εκπρόσωποι του μελητηρίου θα παραστούν για να ενημερώσουν για τα θέματα που απασχολούν το επιμελητήριο, για τα θέματα που απασχολούν γενικότερα την κοινωνία των μηχανικών. Θα δοθούν οι βραβεύσεις σε αυτά τα άτομα που θα επιλεγούν, σε αυτούς τους φοιτητές που θα επιλεγούν, και θα υπάρχει και αρκετός χρόνος για να γίνει και συζήτηση, διότι σίγουρα πάντοτε η επικοινωνία πρέπει να είναι αμφίδρομη. Σίγουρα. Και αυτός είναι ο σκοπός, να πάμε εκεί, να πούμε κάποια πράγματα, αλλά να δώσουμε και χρόνο για να ακούσουμε ποιοι είναι οι προβληματισμοί των νέων μας, των μελλοντικών μελών ή και των μαθητών ακόμη. Θεωρούμε ότι θα είναι κάτι πολύ πολύ ωφέλιμο. Θεωρώ όμως ότι τα θέματα αυτά δεν απασχολούν μόνο τους επαγγελματίες ή τους μέλλοντες επαγγελματίες, αλλά και το κοινό γενικότερα. Έχετε απόλυτο δίκαιο, και είναι γι' αυτό το λόγο που σήμερα έγινε και η δημοσιογραφική διάσκεψη, και το έχει αναφέρει σήμερα ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ στα πλαίσια της δημοσιογραφικής διάσκεψης, ότι όλες οι εκδηλώσεις αυτές για τις οποίες συζητάμε και οι οποίες, όπως έχω πει, είναι και αναρτημένες στην ιστοσελίδα μας, είναι ανοιχτές για το κοινό. Είναι ανοιχτές για όλους. Στις πλήσεις από αυτές κάποιος θα δει ότι υπάρχει χρόνος για συζήτηση, για να τεθούν ερωτήματα, για να αναπτυχθεί κάποιος προβληματισμός. Οπότε μπορεί οποιοδήποτε να παραστεί και να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία, διότι αυτό είναι μια πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι ότι το επιμελητήριο έχει πιο άμεσους και πιο εύκολους τρόπους να έρθει σε επικοινωνία με τα μέλη του. Αυτό το οποίο είναι λίγο πιο δύσκολο, και στα πλαίσια και αυτής της προσπάθειας και αυτής της φιλοξενίας που σήμερα έχω τη χαρά να είμαι στην εκπομπή σας, αυτό που είναι πιο δύσκολο είναι να απευθυνθούμε προς το ευρύ κοινό. Και στα πλαίσια αυτών των εκδηλώσεων, αλλά και τέτοιων παρεμβάσεων όπως είναι αυτή σήμερα, θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία και για το κοινό να ενημερωθεί, να ακούσει για το τι είναι οι δράσεις που το τεχνικό επιμελητήριο της χώρας προωθεί και υλοποιεί, και εφόσον το επιθυμεί να έρθει σε επικοινωνία, να παραστήσει τις εκδηλώσεις, να στείλει κάποιο προβληματισμό. Εμείς είμαστε πάντα πρόθυμοι και ανοιχτοί να ακούσουμε την οποιαδήποτε εισήγηση. Και από ό,τι βλέπω, θα γίνουν αρκετές συζητήσεις, εκδηλώσεις από τώρα μέχρι και το Μάιο. Οπότε θα υπάρχει ευκαιρία για όποιον θα ήθελε να παρακολουθήσει. Ναι, έχω ήδη καλύψει με αυτά που έχω πει τις εκδηλώσεις που αφορούν τους μαθητές και τους φοιτητές. Θα ήθελα να πω ότι οι δύο κύριες εκδηλώσεις θα γίνει μία στη Λεμεσό και μία στη Λευκοσία. Στηρίζονται στη Λεμεσό από το Δήμο Λεμεσού και στη Λευκοσία από τον Δήμο Λευκοσίας. Θα υπάρχει μια παρέμβαση του Προέδρου στην εκδήλωση της Λεμεσού και μετά θα γίνει συζήτηση. Στη Λευκοσία θα έχουμε ένα ομιλητή από το εξωτερικό, τον Βασίλη τον Οικονομόπουλο, ο οποίος είναι πολύ καλός γνώστης των θεμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο που απασχολούν τους μηχανικούς. Και πάλι θα υπάρχει χρόνος για συζήτηση και ούτω καθεξής.
Ένα άλλο σημείο που ήθελα οπωσδήποτε να αναφέρω είναι και η βράβευση του μηχανικού της χρονιάς, όπου έχουμε ήδη ανοιχτά προσκαλέσει για υποβολή εισηγήσεων και αιτήσεων για το η βράβευση του μηχανικού της χρονιάς. Και αυτό είναι κάτι που είναι πρώτη φορά συμβαίνει στην Κύπρο και ευελπιστούμε ότι θα υπάρχει ανταπόκριση. Πάρα πολύ ωραία. Εμείς από τη δική μας πλευρά, αφού έχουμε ενημέρωση έτσι κι αλλιώς από το ΕΤΕΚ, θα ενημερώνουμε τον κόσμο για τις διάφορες εκδηλώσεις όταν πλησιάζουν και οι μέρες, για να τους το υπενθυμίζουμε. Αλλά μπορούν, όπως είπατε πολύ καλά, και από την ιστοσελίδα σας να βρίσκουν όλες τις λεπτομέρειες. Σίγουρα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Γεια σας, για χαρά μου.